Για πες. Είναι γιατρός, είναι γύρω στα 35, είναι λίγο μεγάλος, το ξέρω. Έλα, δικιά σου και δικιά σου. Άρα αυτή, δικιά σου είναι. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε παιδί μου, πώς κάνεις έτσι, α. Για πες και το γιατρό. Λοιπόν... Πού θα πάτε να φάτε. Αν μου πει για φαγητό και όχι για ποτό, θα το μάθω στο μαγαζί της φίλου σου. Α, ναι. Αύριο τι ώρα περιμένεις. Θα έρθω να είσαι πάρα πιο σχολή να πάρουμε τα μαγαζιά. Εμέ. Ωραία. Λοιπόν, βρήκα εδώ πέρα. Να, μωρή, κοίτα. Κοίτα. Σου πηγαίνω. Μανούλα. Έλα. Θα γύρω αυτό. Κοιτάξτε. Αχ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Άντε, κοιμήσου. Πού πας παιδί μου με το παλικό, τις τσάρτες, τα κασκόλ και τους φακέλους. Καρδιά μου, ναι. Πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη. Να κάνεις τι. Να πάω να βρω ένα πελάτη. Την Πέμπτη έχουμε το δικαστήριο. Πρέπει να πάω να βρω το πελάτη για να κάνω τις τελευταίες λεπτομέρειες. Και πότε θα σας πείσω. Ε. Ε. Αύριο. Τι ώρα. Το βράδυ. Το βράδυ. Περίμενε. Σε αυτό μιλάς στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πήγαινε η Αθηνά. Η Αθηνά είναι άρρωστη, έχει γρήπη. Ξέρεις τώρα τι γίνεται με τη γρήπη. Εσύ σε παρακαλώ, καταλαβαίνεις. Ο κόσμος όλος έχει αρρωστήσει από τη γρήπη. Λοιπόν, θα έχουμε πρόβλημα για αρκετό καιρό. Πρέπει να πάω εγώ. Να πεις τα παριστικά μου στην Αρθινούλα. Να είναι πάντα καλά, να της περάσει η γρήπη. Εσύ μου είχες πει ότι θα ήσουν στη δική μου εκδήλωση. Ναι, αλλά κάτι κατάλαβε με. Είναι η δουλειά μου. Δουλεύω. Δουλεύω, το καταλαβαίνεις. Από αυτό ζούμε. Και τι προτιμάς. Τι προτιμάω. Τι προτιμάς. Τι προτιμάς. Να είσαι στη δική μου εκδήλωση ή να πας στον πελάτη. Με εκβιάζεις τώρα. Όχι, τι προτιμάς. Σε ρωτάω, τι προτιμάς. Να πάω στον πελάτη κάποια προτιμάω, γιατί από εκεί ζούμε. Από εκεί θα πάρω λεφτά, από εκεί θα πάμε σούπερ μάρκετ, από εκεί θα πάρω όλα όσα χρειάζεσαι. Και τώρα για να σε εκβιάσω, τι προτιμάς. Να πάω στον πελάτη ή να πάω εγώ στον μπαμπά. Πλάκα κάνεις. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ. Καρδιά. Να πας τελείωσε, δεν έχουμε. Γιατί κάνεις σαν παιδί, παιδάκι μου, το καταλαβαίνεις. Σαν μόνο παιδί κάνεις. Δεν σε αντέχω. Όχι, δεν σε αντέχω. Λοιπόν, πρέπει να πάω για δουλειά, το καταλαβαίνεις. Αύριο το βράδυ θα είμαι εδώ. Μία φορά δεν χάλασε ο κόσμος, άμα δεν έρθω σε μια εκδήλωση που έχεις στη σχολή σου. Κάθε φορά εκεί είναι. Λοιπόν, φεύγω. Κάτια, φεύγω. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις φτάσω. Α, και πού σε. Καλό ταξίδι. Ή άλλως, Άννα μου, για σένα όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Έλα, πέρασε. Έλα, κόψε τώρα αυτά τα κομπλιμέντα, και ειδικά τώρα που είμαι σε φάση που συχαίνω με τους άντρες. Δηλαδή, συχαίνεσαι και εμένα. Και σένα, έλα. Ρε Ιάκωβε, πόσο καιρά είχα να σε δω. Έπρεπε να πάρω διαζύγια δηλαδή. Να σου πω, τι θα γίνει, θα παντρευτείς εσύ. Εγώ, ποτέ. Γιατί. Γιατί αν το κάνω σε 2 χρόνια θα έρθω στο γραφείο σου για να μου βγάλεις διαζύγιο.
Είσαι ένας εργένης, πετυχημένος δικηγόρος. Αυτά κάποτε, όχι τώρα. Ρε Ιάκωβε, δεν σε βλέπω στο δικαστήριο, γιατί? Έχω άδεια. Από ποιον? Από μένα. Να σου πω, παίζουμε το σώμα. Λοιπόν, Άννα, είμαστε έτοιμοι. Τα έχω όλα εδώ, μην ανησυχείς για τίποτα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πάρει αναβολή. Εκτός όταν η Κάτια γίνει 18 χρονών σε 6 μήνες, να θέλει να πάει στον πατέρα της. Παράδειγμα, δεν το βλέπω. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί έχουμε και άλλα φάρμακα. Τι έγινε? Να, από τότε. Από τότε που πήγα εκείνο το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, η Κάτια δεν. Είναι θυμωμένη μαζί μου, δεν μου μιλάει. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να την πλησιάσω, προσπαθώ να κάνω οτιδήποτε, αλλά δεν. Μου κρατάει μούτρα συνέχεια. Φοβάμαι ότι θα πάει στον πατέρα της. Αυτό, Άννα μου, είναι κάτι που δεν μπορώ να βοηθήσω. Είναι κάτι που θα το δεις εσύ με την Κάτια. Μάλιστα. Ρε Ιάκωβε, σε βλέπω τόση ώρα και σημειώνεις αυτό το σημειωματάριο. Τι γράφεις εκεί? Αυτό είναι ένα παλιό κόλπο που μου έμαθε ένας πελάτης μου που ήταν ψυχολόγος. Γράφε πάντα τα πάντα. Κάνε τη σκέψη σου εικόνα και έτσι διώχνει το άνθρωπο. Ωραίο το κόλπο αυτό. Κάτσε να το κάνω κι εγώ. Εντάξει, γιατί τουλάχιστον ανησυχώ, βρε Ιάκωβε. Φοβάμαι ότι θα πάει στον πατέρα της, ότι θα πάει να μείνει εκεί πέρα και θα με αφήσει μόνη μου. Δεν θέλω να με αφήσει μόνη μου. Hey, Άννα. Πότε συνέβη εγώ. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, άντε, να φεύγω εγώ, να σε αφήσω και στην ησυχία σου. Έλα σε κλείσω. Έλα, παραπονιάρι, έλα. Λοιπόν. Θα τα πούμε, εντάξει. Εντάξει. Σε πάρω τηλέφωνο. Hey. Ρε Κάτια, δεν θέλω να είμαστε έτσι, δεν το καταλαβαίνεις. Ο Ιάκωβος είμαι. Ξέρω ότι πέρασε αρκετός καιρός. Πες στον Μαρκόπουλο ότι θα τα έχει. Σύντομα. Έχω πάρει ένα δάνειο. Έχω βάλει υποθήκη ό,τι έχω και δεν έχω. Δεν ήρθα στην εκδήλωση. Όλες τις άλλες φορές ήμουν εκεί. Σου κάνω μη πας, ρε μαμά, γαμώτο.